Γεια σας παιδιά, τότε και εδώ σε ακόμα ένα νέο βιντεάκι εδώ για το, το πρώτο για το 2020 θέλω να σας πω και να συζητήσω ένα πραγματάκι να σκεφτείτε λίγο μέσα στο μυαλό σας για αυτές τις μέρες των γιορτών οι οποίες σχεδόν πέρασαν να το πω έτσι άντε έχουμε 5-6 μέρες ακόμα όταν κάτσατε στο τραπέζι να φάτε στα γιορτινά τραπέζια. Τρώγατε με το μυαλό. Τρώγατε με το στομάχι. Με τι τρώγατε. Ποιο ήταν το μέτρο που κρατούσατε ας πούμε στο φαγητό. Τρώγατε μέχρι να χορτάσετε ή τρώγατε μέχρι να σκάσετε. Τέλο πάντων, θέλω να πω δύο-τρία πραγματάκια ότι αν καθόσουν στο τραπέζι και έτρωγε χωρί έλεο μέχρι τελικέ πτώσει. Να ξέρετε ότι δεν είναι φυσιολογικό και ότι έχετε κάποιο θέμα. Αυτό θέλω να ξέρετε. Τα είχα αυτά τα θέματα δεν είναι λογικό και φυσιολογικό το να τρως μέχρι να σκάσεις, δηλαδή μέχρι σκασμού που λέμε. Να μην σταματάς το φαγητό. Ε, τι έφταιγε. Ένα πράγμα που μπορεί να φταίει είναι ψυχολογικοί παράγοντες. Δεύτερο πράγμα που μπορεί να φταίει είναι ότι είσαι μακροχρόνια σε δίαιτα. Δηλαδή το μυαλό σου όλος σκέφτεται το πώς θα κάνεις δίαιτα, ότι το κάνεις δίαιτα ή ότι κάνεις διατροφή ή χιλιαδιό. Και ένας τρίτος παράγοντας είναι ότι δεν έχει τόσο κρίση να φας με ένα αλφα μέτρο. Δηλαδή, ε, συνήθως αυτό το κάνεις όταν σου λείπει κάτι. Για να μην μπορείς να σταματήσεις, να μην μπορείς να το ελέγξεις. Είναι ένα είδος eating disorder λέγεται. Κάποιο είδος διαταραχής του φαγητού δηλαδή. Ε, δεν είναι καλά και κανένα τρελό πρόβλημα αλλά δεν είναι και φυσιολογικό μέσα στις γιορτές να παίρνεις 2, 3, 5, 10 κιλά. Δηλαδή μέσα σε μία-δύο εβδομάδες. Οπότε, τι, τι συμβουλή θα έδινα εγώ γι' αυτό. Μία συμβουλή που θα έδινα είναι να ξεκολλήσει το μυαλό σας από τη δίαιτα, να μην σκέφτεστε συνέχεια και να μην κάνετε συνέχεια δίαιτες, γιατί δημιουργούν προβλήματα. Τέτοια προβλήματα δημιουργούν. Ε, από τη στιγμή που δεν θα κάνεις δίαιτα και θα είσαι σε μία φυσιολογική ροή των πραγμάτων, δεν θα ζητάς και αυτό το ανεξέλεκτο, την ανεξέλεκτη μάσα να κάνεις. Δεν θα τη ζητάει το σώμα σου. Θα φας δηλαδή σαν άνθρωπος, θα φας φαγητά και θα φας λίγο παραπάνω. Θα φας και το γλυκό σου λίγο παραπάνω και τέλος... Αυτό θα είναι δηλαδή. Δεν θα έχει κάποια... Δεν θα κάνεις αυτές τις υπερβολές. Χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτές τις υπερβολές. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Ότι οι δίαιτες πολλές φορές οδηγούν σε κακό. Μεγάλο κακό. Και θέλω να ξέρετε ότι η απότομη αύξηση βάρους σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορείς να κάνεις στο σώμα σου. Διότι όταν έχεις απότομη αύξηση βάρους, που σημαίνει απότομη αύξηση λίπους, έχεις και πολλαπλασιασμό των λιποκιτάρων. Που σημαίνει ότι μακροχρόνια αυτό θα σου δημιουργήσει άλλα θέματα. Και όχι βραχυπρόθεσμα θέματα. Αυτό ήταν το βιντεάκι για το πρώτο βιντεάκι για το 2020. Θα έχουμε και άλλα συνέχεια προπονήσεις και διατροφές και ιστορίες. Κάντε ένα like και subscribe και ένα σχόλιο. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω. Να μου πείτε πώς περάσατε τις γιορτές και ότι φάγατε σαν ζώα και τέτοια σχόλια περιμένω εγώ τώρα. Τα λέμε. Καλή συνέχεια.